Καλώς ήρθατε. Ο Γεράς του Αναστασάδου, σήμερα είμαι υπεύθυνος στο τομέα έργου. Τα είπανε. Το Μάρτιο και τον Ιούνιο, σε δύο περιόδους, το Συμβούλιο της Ευρώπης, μέσω του Πόβη Λουμπρού, που ασχολείται με το πρόβλημα των ναρκωτικών, έκανε δύο εκπαιδευτικά στους διαμορφωτές πολιτικής σε 35 χώρες της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αντικείμενο της εκπαίδευσης στους διαμορφωτές πολιτικής ήταν η λειτουργία της θεραπευτικής κοινότητας. Έγινε μάλιστα επίσκεψη στο Σαν Πατρινιάνο στην Ιταλία, γιατί η πρώτη εκπαίδευση ήταν στην Μπολόνια. Μια θεραπευτική κοινότητα η οποία έχει απασχολήσει πάρα πολύ την Ομοσπονδία των Θεραπευτικών, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Θεραπευτικών Κοινοτήτων και την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Παρουσίαζαν όμως ένα μοντέλο το οποίο στην πραγματικότητα διαμόρφωνε μια συνολική, ολιστική αντίληψη για ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα που βιώνουν οι θεσμοί. Στην πραγματικότητα, η θεραπευτική κοινότητα δεν παίρνει άδεια από τις νομαρχίες. Δεν παίρνει άδεια από τα υπουργεία για να λειτουργήσει. Η θεραπευτική κοινότητα είναι ένας συμμετοχικός μηχανισμός που εμπλέκει τον εξυπηρετούμενο, τον θεραπευόμενο, το προσωπικό της, τους ανθρώπους που υποστηρίζουν εκείνους που έχουν να έχει και διαμορφώνει στην πραγματικότητα ένα κοινωνικό σύνολο ανατροπής του πόνου αυτού που βιώνει τον εθισμό. Ενώ είμαι σίγουρος ότι μοιραζόμαστε την ίδια γλώσσα, είναι πάρα πολύ κατανοητά αυτά που λέω, υπάρχει κάτι το οποίο πολιτικά μπαίνει σε αμφισβήτηση, διαμορφώνοντας pop κουλτούρα, διαμορφώνοντας την αντίληψη μιας ελαφράς αντιμετώπισης των πραγμάτων. Έλα, δεν έγινε και τίποτα. Θα αλλάξουμε την διοικητική οργάνωση του ΓΕΔΕΑ, θα του κόψουμε και το όνομα και θα το βάλουμε στον καινούριο οργανισμό. Αυτό σημαίνει διάλυση. Δεν χάνω εγώ τη θέση μου. Δεν διεκδικώ τη συνέχιση της δουλειάς μου. Αυτό που διεκδικώ είναι να συνεχίσω να έχω μια συνείδηση καθαρή, όπως την έχω 40 χρόνια, δίπλα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό το πράγμα κανένας ψυχίατρος δεν το μαθαίνει στη σχολή. Αυτό το πράγμα καμιά ιατρική σχολή δεν μαθαίνει σε κανέναν γιατρό πώς μπορείς να σταθείς αλληλούχος. Αυτό καλό την ελληνική κοινωνία, την ελληνική πολιτική έκφραση της κοινωνίας, είναι το να κατανοήσει αυτό το μήνυμα. Μόνο αν είμαστε δίπλα τα σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας, όπως είναι ο εθισμός, μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Μόνο η λέγη. Δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε με τεχνοκρατική τεχνητή νοημοσύνη, δυστυχώς. Τεχνητή νοημοσύνη που θα αξιοποιηθεί ως εργαλείο στον ΕΟΠΑΕ για να πλοηγήσει τους ασθενείς σε εισαγωγικά το νομοσχέδιο. Θα πλοηγήσει τις κλίνες του ΕΟΠΑΕ τους ασθενείς. Αυτό το νομοσχέδιο διαμορφώνει ένα περιβάλλον αφόρητο. Αφόρητο. Κοινωνικά, ηθικά, επιστημονικά και οικονομικά σε 2-3 χρόνια.